Η κοινωνική λειτουργία από 84 χώρες όλου τον κόσμο διοργανώνουν το Μάρτιο την Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας. Η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα δράσης για την προβολή των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας και το σημαντικότερο για την προάσπιση των βασικών θεμελιωδών αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σήμερα, με την βαθιά οικονομική ύφεση που είναι αποτέλεσμα μνημονιακών πολιτικών, πολύ μεγαλύτερα στρώματα από τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα ευάλωτων ομάδων έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε νέες κοινωνικές, νέες ευάλωτες ομάδες, οι οποίες βρίσκονται στο όριο της κοινωνικής εξαθλίωσης. Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας καταραίουν και συρρυκνώνονται με την μείωση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των οικονομικών πόρων, και αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο πλέον να παίξουν το ρόλο που έχουν, δηλαδή τη στήριξη των ανθρώπων στην ιδιαίτερη αυτή κρίση που παίρνει τη μορφή ανθρωπιστικής κρίσης. Η κοινωνική λειτουργία της χώρας έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι πλέον με τραγικές περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν τις συνέπειες αυτής της κρίσης, τη φτώχεια αλλά και την αποστέρηση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, της τροφής, της στέγης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι κοινωνικοί λειτουργοί πλέον μένουν παρατηρητές, δεν προσεγγίζουν μόνο θεωρητικά το θέμα ή μόνο βάσει στατιστικών δεδομένων που ακούμε συνεχώς να ανακοινώνονται, αλλά παρεμβαίνουν παντού και με όποιο τρόπο μπορούν στην αντιμετώπιση όλων αυτών των συνοπιών της κοινωνικής κρίσης. Απαντούν με πράξεις σε καταστάσεις ανάγκης, έκτακτης ανάγκης, είναι στην πρώτη γραμμή, είναι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής και φαίνεται ότι πλέον ο διεκδικητικός ρόλος που πηγάζει από τις βασικές αρχές της κοινωνικής εργασίας, η κοινωνική εργασία στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική αλληλεγγύη, φαίνεται να είναι όλο και πιο απαραίτητος για τους ανθρώπους που πλέον δεν έχουν λόγο. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, τα παραδοσιακά πλέον ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Έχουμε νέες ευπαθείς ομάδες, νέους ανθρώπους, νεόπτωχους όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι βρίσκονται εκτός συστήματος. Δεν έχουν καμία στήριξη από το υπάρχον κρατικό σύστημα. Η κοινωνική πολιτική είναι σαν να μην γνωρίζει για αυτούς. Είναι σαν να είμαστε αόρατοι όλοι πια εμείς. Είμαστε μόνο στατιστικά στοιχεία. Και όλο αυτό έρχεται και φτάνει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και φτάνουν στους κοινωνικούς λειτουργούς και στις κοινωνικές υπηρεσίες για να βρουν στήριξη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι πραγματικά να είναι δίπλα στους ανθρώπους, σε όποιον τρόπο, όπου και αν βρίσκονται, και ο στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε στη φτώχεια που αντιμετωπίζουν και πάντα έχουμε στο μυαλό μας την κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω για κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που εμείς τα καταγράφουμε πλέον όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία μας. Από τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται πως περίπου 60 με 70.000 συμπολίτες μας είναι σε αναμονή για να περάσουν από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ. Η αναμονή αυτή διαρκεί περίπου και μπορεί να ξεπερνάει τους 9 μήνες. Αυτό καταλαβαίνω ότι δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε και να το αναφέρω είναι για το φλέγον θέμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Όλοι έχουμε δει την διεθνή κατακραυγή της χώρας μας από τις συνθήκες της ψυχιατρικής περίθαλψης των ανθρώπων. Να θυμίσω τη Λέρο, αλλά και πολλά άλλα, γιατί η Λέρο ήταν το πρώτο που διεθνώς βρεθήκαμε στο στόχαστρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό ήταν η κατάκτηση του κοινωνικού κράτους, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Και αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται σε κατάρρευση. Εμείς, η κοινωνική λειτουργία, ο σύνδεσμός μας ως ΚΛΕ,
κάνει μονίμως παρεμβάσεις στους υπουργούς και στα αρμόδια όργανα όπου μπορεί να παρεμβαίνει με σκοπό πάντα την κοινωνική αλλαγή και τη διεκδίκηση των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων της ανθρώπινης ζωής, που σύμφωνα με τον χάρτη των οικουμενικών δικαιωμάτων τον έχει υπογράψει και η χώρα μας, έτσι, είναι στοιχείο που το έχουμε υπογράψει. Πρέπει να μιλήσουμε και να μην ξεχάσουμε τους χιλιάδες ανασφάλιστους συμπολίτες μας που πια έρχονται στα νοσοκομεία και δεν μπορούν να έχουν παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό που ουσιαστικά θα προτείναμε είναι η λήψη άμεσων μέτρων, μέτρων που πραγματικά θα έχουν στόχευση και όχι που θα χαθούμε πάλι στη γραφειοκρατία. Όπως ακούσαμε να προτείνεται η λύση του προϊστάμενου της ΔΟΗ για να μην κοπεί το ρεύμα σε συμπολίτες μας οι οποίοι αδυνατούν να το πληρώσουν. Φαίνεται να εξετάζουν μόνο στατιστικά στοιχεία, μόνο αριθμούς, μόνο φορολογικές δηλώσεις και μάλιστα παλαιότερων ετών, οι οποίες δεν καλύπτουν τα σημερινά δεδομένα και που δεν νομίζω ότι είναι και ο πιο αρμόδιος για να εξετάσει κατά περίπτωση ένα τέτοιο θέμα. Αυτή είναι δουλειά των κοινωνικών λειτουργών και συγκεκριμένα των κοινωνικών λειτουργών το Δήμο, εφόσον όμως στελεχωθούν για να μπορούν να έχουν πραγματική εικόνα για τα περιστατικά αυτά που αναφέρουμε. Μιλάμε λοιπόν για την άμεση ενίσχυση των δομών αυτών που πρέπει να στελεχωθούν από το προσωπικό τους και επίσης προτείνουμε τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου κοινωνικής συνοχής. Όπως θεσπίσαμε και στηρίξαμε τις τράπεζες για τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα, έτσι θα πρέπει να μιλάμε πλέον και για το ταμείο της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχει πλέον ανάγκη. Η κοινωνία μας έχει φτάσει στα όρια της διάλυσης. Πρέπει να φτάσουμε κοντά στους ανθρώπους με άμεσες αποφάσεις που θα φροντίζουμε για αυτούς. Και κλείνοντας, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και να εξασφαλίσουμε τα βασικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αγαθά όπως είναι το νερό, το ρεύμα που αποτελούν βασικά στοιχεία της επιβίωσης ενός ανθρώπου. Έτσι, εμείς σαν επαγγελματίες θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν είμαστε αόρατοι, δεν είμαστε αόρατοι οι πολίτες, δεν είμαστε αόρατοι οι κοινωνικές υπηρεσίες που καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό τη σημερινή μέρα την αφιερώνουμε προσπαθώντας να τονίσουμε αυτό. Ο σύνδεσμός μας στην Αθήνα θα κάνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για να δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα με τη συμμετοχή με πολλών φορέων της Αθήνας για να τονίσουν αυτό το θέμα.